Ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή. Να πω καταρχάς στη φίλη μου την Κατερίνα που είμαστε και δίπλα-δίπλα στα πλατό. Αποκλείεται να μην σε γουστάρει. Δώσε μου πλάνο, Κατερίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα για το θέμα της μαγειρικής. Άκου τι θα κάνεις, φιλενάδα, το κόλπο που έκανα εγώ επί σειρά ετών, άχαστο. Το μπιφτέκι θα πεις. Ποιο μπιφτέκι, αγάπη. Θα παραγγέλνεις λιγουδιές από τα καλύτερα εστιατόρια που είναι στην περιοχή σου, θα τα βάζεις σε δικά σου πιάτα, θα τα στρώνεις στο τραπέζι και θα λες: καλά, δεν έχω φτιάξει και τίποτα φοβερό. Έτσι. Κάτι πρόβλημα. Αυτά θα του λες, είναι τα εύκολά μου εμένα. Ή λες, έλα να μαγειρέψουμε μαζί. Όχι, γιατί άμα του πεις, έλα να μαγειρέψουμε μαζί, θα περιμένει και αυτό. Εντάξει, αλλά είναι συνυπεύθυνος για αυτό που θα βγει. Και άμα δεν ξέρει να μαγειρεύει αυτός, κάντε άλλα. Κατερίνα, αυτό που έκανα εγώ χρόνια, τις πιο πολλές φορές έπιανε. Κάποιες άλλες έβρισκε τη σαγούλα του delivery κάπου εκεί στην κουζίνα και μου λέγε: α, με κορόιδευες. Λοιπόν, το κάπου όπα του Γιώργου.